Τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Αποστολίδης. Θα ήθελα να μας πει τις θέσεις του για ουρολιμόηξη επί εδάφους νευρογενών κύστεων. Okay. Καταρχήν, γιατί θα πρέπει ίσως να σε ενδιαφέρει το συγκεκριμένο θέμα. Νευρογενής κύστη. Βλέπετε πολλούς ασθενείς με νευρογενή κύστη. Η απάντηση είναι ότι αυτή τη στιγμή από οι κακώσεις της σπονδυλικής στήλης αυξάνονται σε παγκόσμιο επίπεδο από όλα τα ατυχήματα, τα βιομηχανικά, αυτοκινηστικά, εργατικά, ατυχήματα που έχουν σχέση με σπορ. Ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε χρόνο γύρω στα 11.000 νέα άτομα έρχονται με κακώσεις σπονδυλικής στήλης, άτομα τα οποία είναι κατά κανόνα νέα στην ηλικία και φορτώνονται το πρόβλημα αυτό για ολόκληρη τη ζωή τους. Χώρια από αυτούς θα πρέπει να βάλουμε επίσης και τους ασθενείς, τους άλλους νευρολογικούς, με σκλήση κατά πλάκας και όλες τις άλλες παθήσεις, τις οποίες θα αναφέρω στις επόμενες διαφάνειες. Η ουροδόχος κύστη, όπως ξέρουμε, είναι ένα όργανο με σχετικά περιορισμένο ρεπερτόριο. Δύο λειτουργίες κάνει, έτσι, την πλήρωση και την γένωση. Για ένα όργανο με τόσο θεωρητικά περιορισμένο ρεπερτόριο, ο νευρολογικός του έλεγχος είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος. Και δεν θα σταθώ σε πολύ βασικές έννοιες. Τα αντανακλαστικά τόξα, τα οποία μέσω του εγκεφάλου και του νοτιαίου μυελίου ελέγχουν το μηχανισμό της ούρησης. Το ένα τόξο, το οποίο κατά την πλήρωση της κύστης κρατάει τον εξωστήρα μας σε καταστολή μέσω του συμπαθητικού κέντρου της ούρησης, εδώ συγγνώμη είναι θ10 όμικρον 2, και του υπογαστρίου νεύρου, διεγείρει τους β' αδρεναλικούς υποδοχής στο τοίχωμα της κύστης και αυτοί έχουν ανασταλτικό ρόλο στον εξωστήρα. Παράλληλα, μέσω πάλι του υπογαστρίου νεύρου, έχουμε δράση διεγερτική αυτή τη φορά στους α' αδρεναλικούς υποδοχή στον αυχένα της κύσης που το κρατάνε κλειστό, ενώ μέσω του πυρήνα του όναφου που βρίσκεται στα πρόστια νοτιοθαλαμικά δεμάτια στο Ι2 και τα 4 και του οδηγικού νεύρου έχουμε διέγερση του έξω σφιγκτήρα της ουρήθρας, ο οποίος και αυτός παραμένει κλειστός. Όταν πλέον η κύστη μας γεμίσει και φτάσουμε στον ουδό της ούρησης, τότε όλα αυτά τα τόξα τα οποία περιέγραψα μέχρι τώρα καταστέλλονται και ουσιαστικά πλέον ερεθίσματα από τον εγκέφαλο μέσω του ιερού κέντρου της ούρησης του παρασυμπαθητικού που εξυπηρετείται από το πυελικό νεύρο, δραστούς μουσκαρινικούς υποδοχής που όπως ξέρουμε βρίσκονται στον εξωστήρα μη της κύστης και με αυτόν τον τρόπο έχουμε την σύσπαση του εξωστήρα, εφόσον παράλληλα βέβαια ο σφιγκτήρας παραμένει χαλαρός. Βλέπουμε λοιπόν ότι χρειάζεται συνέργεια του εξωστήρα και του έξω σφιγκτήρα για την κένωση της κύστης και επίσης καλή συνέργεια όλων αυτών των κέντρων και των οδών που περιέγραψα. Γίνεται λοιπόν προφανές ότι κάθε βλάβη που θα μπορούσε να συμβεί σε οποιοδήποτε επίπεδο σε αυτούς τις οδούς θα μπορούσε να επηρεάσει το μηχανισμό της ούρησης. Και η επιρροή είναι ανάλογη με το ύψος της βλάβης. Έτσι έχουμε υπεργεφυρικές βλάβες, όπως τα αγκιακά εγκεφαλικά, κρανιογκεφαλικές, εγκεφαλίτιδες, όγκοι, άνοια, παρκισονισμός, υπόγεφυρικές και υπεριερές βλάβες, όπως η κάκωση νοτιαίου μυελού, η πολλαπλή σκρίση και η μυελοδυσπλασία, και υπόιερές βλάβες με εκπρόσωπο στην υπορρητική συνδρομή, τραυματισμό των νεύρων της πιέλου και περιφερειακές νευροπάθειες με κύριο εκπρόσωπο το σαχαρόιδο διαβήτη. Ένα μικρό ποτπουρί από τις παθήσεις, από όλες τις παθήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον νευρολογικό έλεγχο της ούρησης και να οδηγήσουν σε αυτό το οποίο χαρακτηρίζουμε ως νευρογενή κύστη. Με τι συμπτώματα θα μας έρθουν αυτοί οι ασθενείς, ανάλογα με το ύψος της βλάβης. Έτσι, στις υψηλές βλάβες, υπεριερές και υπερκεφυρικές, έχουμε συνήθως υπερλειτουργία του εξωστήρα. Αυτή εκδηλώνεται φυσικά με συχνουρία, με νυχτουρία, επιτακτικότητα ούρησης και πιθανώς ακράτη από έπηξη. Αντίθετα, οι χαμηλές βλάβες, υποιερές, συνοδεύονται συνήθως από υπολειτουργία του εξωστήρα και μπορεί να οδηγήσουν σε ατελή πλήρη επίσχεση των ούρων και ακράτη από υπερπλήρωση. Από την άλλη, είναι δυνατόν οι υψηλές βλάβες, οι υπεργεφυρικές και οι υπεριερές να συνοδεύονται από τη συνέργεια του σφιγκτήρα, η οποία βλάβη λειτουργεί όπως παράλληλα και η υποσυστολική κύστη. Δηλαδή, μπορεί να οδηγεί σε δυσχέρεια έναρξη της ούρησης, διακεκομένη ούρηση, αίσθημα τελούς κένωσης, υπολοιπόμενο μετά ούρηση και επίσχεση των ούρων. Και γιατί αναφέρομαι σε όλα αυτά? Γιατί πολλά από αυτά αποτελούν ήδη παράγοντα κινδύνου σημαντικό για την ανάπτυξη ουρολιμόξεων στους ασθενείς αυτούς. Έτσι, ανατομικοί και λειτουργικοί παράγοντες, οι οποίοι έχουν ανακαλυφθεί ότι σχετίζονται με την ανάπτυξη ουρολιμόξεων σε ασθενείς με νευροπαθή κύστη, περιλαμβάνουν τη δυσυνέργεια του έξω σφιγκτήρα, το αυξημένο υπολοιπόμενο μετά ούρηση, την ούρηση υψηλών πιέσεων,
θέσεων και ιδιαίτερα την κυστηροτηρική παλινδρόμηση που αυξάνει κατά 23 φορές τον κίνδυνο λίμοξαθούς ασθενής. Κοινωνικοί παράγοντες όμως δεν θα πρέπει επίσης να αφαιθούν στο περιθώριο. Μειωμένη λειτουργική ανεξαρτησία και ασθενείς που χρειάζονται μέγιστη βοήθεια αυξάνουν κατά 10 φορές τον κίνδυνο ουρολοιμόξεων στους ασθενείς αυτούς. Όπως επίσης και η έλλειψη προσαρμογής στην αναπηρία και η φτωχή προσωπική υγιεινή των ασθενών αυτών. Από την άλλη, η συχνή χρήση αντιβιωτικών φαίνεται ότι αυξάνει τον κίνδυνο λίμωξης με ανθεκτικούς μικροοργανισμούς. Και τελευταία, αλλά όχι και λιγότερο επικίνδυνη, είναι η μέθοδος σκένασης των ούρων. Και ιδιαίτερα η χρήση του ουρηθρικού καθετήρα, του αυτοσυγκρατούμενου, φαίνεται ότι μέχρι την τέταρτη μέρα κιόλας μετά την κάκωση ποδηλική στήλη συνοδεύεται από 100% ποσοστό βακτηριουρίας, ποσοστό το οποίο πέφτει σε 50% εφόσον χρησιμοποιούμε κλειστά συστήματα με επιτυχία στην 14η μέρα. Από εκεί και πέρα πάλι όμως τα ποσοστά αυξάνουν όπως βλέπετε και φτάνουν το 85-95%. Γιατί πρέπει να θεραπεύουμε τους ουρολοιμόξεις σε ευρωγενείς κύστης? Οι ουρολοιμόξεις αποτελούν σημαντικό αίτιο νοσηρότητας και θνησιμότητας στους ασθενείς αυτούς. Η θνησιμότητα από ψυψεμία λόγω ουρολοιμόξεις στη σημερινή εποχή έχει πέσει στο 10-15%. Και λέω πέσει γιατί 100 χρόνια πριν, γύρω στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το ποσοστό αυτό έφτανε το 80%. Οι ουρολοιμόξεις αντιπροσωπεύουν το 40% των νοσοκομιακών λοιμόξεων, έχουν σχέση με τη χρήση του καθετήρα άμεσα. Βακτηριεμία παρατηρείται στο 2-4% των ασθενών αυτών και αυτό αυξάνει κατά 3 φορές τον κίνδυνο να πεθάνουν ασθενείς αυτοί σε σχέση με μη βακτηριουρικούς ασθενείς. 20% κίνδυνος αιτίας επίπτωσης ουρολοιμόξεων στους ασθενείς αυτούς. Εδώ μια συγκριτική μελέτη των μεθόδων και ένωσης της κύστης που δείχνει καθαρά τον επιβαρυντικό παράγοντα του αυτοσυγκρατούμενου ουρηθρικού καθετήρα. Βλέπετε 2,72 επεισόδια ανά 100 άτομα την ημέρα και βλέπετε διαλείποντες καθετηριασμοί, εξωτερικοί καθετήρες με τη μορφή παιοκαλύτρες και υπερηδικοί στο ίδιο περίπου επίπεδο και κάτω φυσικά η φυσιολογική ούρηση πολύ χαμηλά ποσοστά. Λίγα πράγματα για το πώς γίνεται η κένωση της κύστης σε ασθενείς με κακό συνοτιαίο μυελού. Στις 6 με 12 εβδομάδες έχουμε τη φάση του νοτιαίου σοκ που η κύστη δεν ανταποκρίνεται σε ερεθίσματα. Σε αυτή την περίπτωση, οι περισσότεροι ασθενείς ρυθμίζονται με αυτοσυγκρατούμενο καθετήρα. Στη φάση πλέον της αποκατάστασης, μόλις ένα 10-15% των ασθενών αυτών μένει σε αυτοσυγκρατούμενο. Ένα σημαντικό ποσοστό αυτών μπαίνει σε διαλείποντες καθετηριασμούς. Και όταν λέω διαλείποντες καθετηριασμούς, εννοώ βέβαια τη χρήση καθετήρων αυτολιπαινόμενων μιας χρήσης, που τους χρησιμοποιούμε μια φορά, αδειάζουμε την κύση και τους πετάμε, ανάλογα με τα αεροδυναμικά ευρήματα των ασθενών. Η χρήση τους από το 1972 και μετά, που ανακαλύφθηκαν, έχει μειώσει δραματικά τα ποσοστά των σημαντικών ουρολοιμόξεων. Η πλειοψηφία των ασθενών παίρνουν σε εξωτερικούς καθετήρες, σε παιοκαλύτρες δηλαδή, οι οποίες έχουν σημαντικά ποσοστά επιπλοκών από το πέος και την ουρήθρα. Ωστόσο, φαίνεται ότι έχουν το μικρότερο ποσοστό ουρολοίμωξης σε σχέση με όλες τις άλλες μεθόδους κένωσης της κύστης. Και λίγο να σταθώ και στις εναλλακτικές μεθόδους ούρησης που αναφέρουν στους ασθενείς αυτούς. Ο χειρισμός κρεντέ με επαναλαμβανόμενες υπερηβικές πλήξεις, η ενεργοποίηση αντανακλαστικού ούρησης με συστολή του εξωστήρα και ο χειρισμός βαλσάλβα, η αύξηση δηλαδή της ενδοκυλιακής πίεσης για να δώσουμε πίεση στην κύστη και να υπερβεί τυχόν και δυσυνέργεια του σφιγκτήρα. Οι μηχανισμοί αυτοί είναι πλέον ελεγχόμενοι για το πώς επηρεάζουν το ανώτερο ουροποιητικό και πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή. Ήδη ανέφερα ότι η μέθοδος κένωσης της κύστης σχετίζεται με τον κίνδυνο ανάπτυξης ουρολοιμόξεων. Επιπλέον όμως το φύλλο και η ηλικία φαίνεται να σχετίζονται σημαντικά και με την ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών. Εδώ μία μελέτη που δείχνει την αύξηση, ότι το ανδρικό φύλλο αποτελεί κατά 3,77 φορές σημαντικότερο κίνδυνο για την ανάπτυξη πολυανθεκτικών οργανισμών που παρατηρούνται γύρω στο 1 τρίτο των ασθενών αυτών, όπως επίσης και η ηλικία κάτω των 45 ετών. Και εδώ ένας αργόριθμος αντιμετώπισης που έχει προταθεί για ασθενείς όχι μόνο για κακό σπονδυλική στήλη, αλλά κυρίως για ασθενείς με σκλήνηση κατά πλάκας, παρκινσονικούς, αγκιακά, εγκεφαλικά επεισόδια κτλ. Βλέπετε και εδώ το σημαντικό ρόλο του υπολοιπόμενου μετά ούρηση και το ρόλο των διαλυπώντων καθετηριασμών με ή χωρίς αντιχολινερικά στην αντιμετώπιση αυτών. Και γιατί το παρουσιάζω αυτό το slide? Είναι τόσο αθώοι οι διαλύποντες καθετηριασμοί? Και πάλι η ουρολοίμωξη είναι η συχνότερη επιπλοκή. Η συχνότητα όμως των καθετηριασμών και η αποφυγή υπερδιάταση της κύστης είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες πρόληψης. Η ασυμπτωματική βακτηριουρία δεν χρειάζεται θεραπεία και αυτό είναι ένα από τα βασικά μηνύματα που θα ήθελα να κρατήσετε από αυτή την ομιλία.
Η μακροχρόνια χημειοπροφύλαξη θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί εντρέχει τον κίνδυνο ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών, ένα άλλο πολύ σημαντικό μήνυμα που θα ήθελα να σας μείνει. Κύριε Αποστολίδη, ναι. Επιμείνετε σας παρακαλώ σε αυτό εδώ που είπατε, ότι βακτηριουρία δεν σημαίνει ουρολίμωξη. Θα τα πω και στη συνέχεια. Βακτηριουρία, γιατί έχουμε κουραστεί ακόμη και από ουρολόγους, θετική καλλιέργεια, βορβάτη αντιβίωση. Πόσο μάλλον αν πρόκειται για νευρογενικές. Λοιπόν, η προηγηθήσα χρήση αυτοσυγκρατούμενη καθετήρα αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για χρόνια λίμωξη και σύψη. Άρα, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα βγουν οι ασθενείς αυτοί από τον αυτοσυγκρατούμενο και μπουν σε εξωτερικό καθετήρα ή σε διαλείποντες, τόσο το καλύτερο. Η προστατήτιδα φαίνεται να είναι πιο συχνή από όσο πιστεύετε. Παλιά τα ποσοστά τα οποία κατέγραφαν ήταν γύρω στο 6 με 15%. Υπάρχουν κάποιες πρόσφατες μελέτες όμως που τα ανεβάζουν γύρω στο 30%. Αντίθετα, η ουρθρίτιδα και η επιδημήτιδα φαίνεται να παραμένουν σπάνιες. Και φυσικά αυτό περιμένουμε συχνότητα, αυξημένη συχνότητα ουρυθρικών επιπλοκών που αυξάνει με το χρόνο χρήση των καθετήρων, αλλά ωστόσο μειώνεται με τα νέα μοντέλα των καθετήρων των αυτολιπαινόμενων που είναι υδρόφιλοι και μειώνουν την τριβή με το τοίχωμα της ουρύθρας. Και οι παράγοντες πρόληψης σε αυτή την περίπτωση βέβαια είναι η σωστή εκπαίδευση τόσο των ασθενών όσο και των συνοδών τους, των συγγενών τους, οι οποίοι μπορεί να κάνουν τους διαλείποντες, η προσαρμοστικότητα του ασθενή και η χρήση κατάλληλου υλικού και καλής τεχνικής. Και εδώ έρχομαι στο σχόλιο του κυρίου Ιωαννίδη. Τι είναι σημαντική βακτηριουρία σε ασθενείς με νευρογενή κύστη? Το παλιότερο κριτήριο των 10 στην 5 απικιών ανά ml φαίνεται να έχει ιδιαίτερα χαμηλή ευαισθησία για κλινική διάγνωση ουρολίμωξης σε αυτούς τους ασθενείς. Τα νεότερα κριτήρια ομοφωνίας δείχνουν ότι πάνω από 10 στην δευτέρα, πάνω από 100 απικίες για δείγματα από ασθενείς που βρίσκονται σε διαλείποντες, πάνω από 10 στην τετάρτη για καθαρά δείγματα ούρης σε άνδρες που χρησιμοποιούν εξωτερικό καθετήρα και οποιαδήποτε ανιχνεύσιμη συγκέντρωση ουροπαθογόνων σε δείγματα από αυτοσυγκρατούμενες καθετήρες ή περιβική αναρρόφηση είναι αρκετά για να μας βάλουν την διάγνωση βακτηριουρίας, η οποία θα πρέπει να θεραπευτεί σε αυτούς τους ασθενείς, εφόσον έχουμε και συμπτώματα βέβαια. Και μια μελέτη εδώ, η οποία δείχνει ότι η ενδοκιστική θεραπεία της βακτηριουρίας σε ασθενείς που χρησιμοποιούσαν καθετήρα, ουσιαστικά με συστηματικές πλύσεις ουροδόχου κύστης με τη χρήση μείγματος πολυμυξίνης νεομυκίνης, δεν πρόσφερε καμία μεταβολή στο βακτηριδιακό φορτίο ή στην κυστική φλεγμονή στους ασθενείς αυτούς. Τι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας για κλινική διάγνωση ουρολίμωξης σε κάποιους ασθενείς αυτούς? Παρουσία πυρετού, δυσφορίας ή άλγου στην υπερηβική νεφρική χώρα, ακράτεια ούρων που δεν υπήρχε και εμφανίζεται ή επιδεινώνεται, θολά ούρα με κακοσμία, πάρα πολύ χαρακτηριστικό έβριμα, αυξημένη σπαστικότητα στους ασθενείς αυτούς, αυτόνομη υπερταδικλαστικότητα, καχυξία και λιθαρική κατάσταση θα πρέπει να μας βάλουν σε υποψία ότι υπάρχει ουρολίμωξη που χρειάζεται θεραπεία. Χημειοπροφύλαξη σε νευρογενείς κύστες. Εδώ μια μετα-ανάλυση, η οποία ουσιαστικά δείχνει πόσες εβδομάδες χημειοπροφύλαξης πρέπει να πάρουν αυτοί οι ασθενείς για να γλιτώσουν ένα επεισόδιο ουρολίμωξης. Και βλέπετε ότι μόνο στους ασθενείς στην οξία φάση που είναι ασυμπτωματικοί, είναι οι μόνοι που ίσως να ωφεληθούν από την μακροχρόνια χημειοπροφύλαξη, 3,5 εβδομάδες χημειοπροφύλαξη για να προλάβουμε ένα επεισόδιο ουρολίμωξης. Αντίθετα, βλέπετε 25 εβδομάδες, 20 εβδομάδες και 17 εβδομάδες χημειοπροφύλαξη για να προλάβουμε ένα επεισόδιο ουρολίμωξης σε κάποιους άλλους. Οπότε δεν υπάρχουν πλέον δεδομένα τα οποία να στηρίζουν τη συστηματική χρήση χημειοπροφύλαξης νευρογενής κύστης λόγω βλάβης νοτιαίου μυελού. Ωστόσο, η κλινική αποτελεσματικότητα δεν έχει πλήρως αποκλειστεί, γιατί οι μελέτες οι οποίες περιλήφθηκαν δεν περιλάβαν αρκετό αριθμό ασθενών με υποτροπιάζουσες ουρολιμώξεις. Και επειδή η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία, ήδη είπαμε οι διαλείποντες και οι εξωτερικοί καθετήρες με τη μορφή υποκαλύτρας είναι οι καλύτερες μέθοδοι για την γέννηση των ούρων. Η σωστή λειτουργία των κλειστών συστημάτων και η ταχύ απομάκρυνσή τους είναι ένας παγκόσμιος κανόνας. Οι καθετήρες με επικάλυψη αργύρου μειώνουν τη βακτηριουρία, αυτό θα το πω με ερωτηματικό. Δεν υπάρχει αρκετό evidence-based για να το στηρίξει αυτό ακόμα, αν και κάποιες μελέτες φαίνεται να το στηρίζουν προς το παρόν. Η χημειοπροφύλαξη, να θυμάστε πάλι ότι δεν συνιστάται λόγω του υψηλού κόστους, της δημιουργίας ανθεκτικών στελεχών και των πιθανών επιθύμητων ενεργειών από τον ασθενή. Δεν συνιστώνται επίσης η χρήση αντιβιωτικών στον ουρσιλέκτη. Ο επιμελής καθαρισμός και επίμονο στο έξω στομείο της ουρύθρας, όπως και η χρήση κρέμας ή λιπαντικών στο έξω στόμα της ουρύθρας. Και τέλος, μια καινούργια γνώση εδώ, η βακτηριδιακή παρίσφρηση, το bacterial interference, μπορεί να μειώσει τη συχνότητα των ουρολιμώξεων. Τι γίνεται? Κάνουν ουσιαστικά απικισμό της ουροδόχου κύστης με μη παθογόνα στελέχη του κολοβακτηριδίου,
τα οποία φαίνεται ότι ανταγωνίζονται τα άλλα τα στελέχη και με αυτόν τον τρόπο μειώνεται σε βάθος χρόνου κατά το ίμιση η πιθανότητα ανάπτυξης ουρολοιμόξεων στους ασθενείς αυτούς. Και τελειώνω με τους κανόνες θεραπείας. Οι ουρολοιμόξεις ασθενείς με νευρογενή κίστη κατά κανόνα θα πρέπει να θεωρούνται επιπλακήσεις και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει οπωσδήποτε να θεραπεύονται. Αποφεύγουμε τη συστηματική χημειοπροφύλαξη, γιατί δεν βοηθάει και οδηγεί σε ανθεκτικά στελέχη. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε το βέλτιστο σχήμα, σύστημα και την κένωση των ούρων και να θεραπεύουμε μόνο τους συμπτωματικούς ασθενείς. Ασθενείς που ήδη φέρνουν καθετήρα και έχουν συμπτωματική ουρολοίμωξη, θα πρέπει να τους αλλάζουμε τον καθετήρα και να προχωράμε σε χορήγηση νέας αντιβίωσης με βάση καλλιέργεια για αντιβιόγραμμα. Εάν θέλουμε να προχωρήσουμε σε εμπειρική θεραπεία, εφόσον πρόκειται για μέτρια ήπια και μέτρια λίμωξη, τότε μπορούμε να χορηγήσουμε εμπειρικά κοινολώνες από του στόματος, αν και όπως αναφέρθηκε ήδη, η ανθεκτικότητα αυξάνει σε όλες τις χώρες. Εναλλακτικά, το αμοξικυλίνη συγκλαβουλινικό φαίνεται να είναι μια πολύ καλή λύση για αυτές τις περιπτώσεις. Αν όμως έχουμε μέτρια προς σοβαρή λίμωξη και σοβαρές λίμωξεις, τότε οπωσδήποτε παρεντερική αγωγή. Αμπικυλίνη και γενταμικίνη, βέβαια, στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες είναι η πενέμη αρχική θεραπεία. Τρίτης και τέταρτης γενιάς κεφαλοσπορίνες. Την καρσιλίνη συγκλαβουλανικό, πιπερακυλίνη συνταζοβακτάμι και διάρκεια θεραπείας 10 με 14 ημέρες, όπου μπορούμε μετά την αρχική φάση περιτερικής θεραπείας βέβαια να περάσουμε στην θεραπεία με κοινολώνες. Και τέλος, να μην ξεχνάμε βέβαια σε σοβαρή λίμωξη υποτροπιάζουσα ουρολοιμώξεις να ψάξουμε και για πιθανά ανατομικά αίτια. Και στο ρητηρική παλινδρόμηση, λυθίαση, ουροπηδικού νεφρικό απόστημα με υπέρηχο ενδοφλέβη ουρογραφία. Και τέλος, να μην ξεχνάμε και λειτουργικές διαταραχές και να στέλνουμε κάποιους από τους ασθενείς αυτούς για ουροδυναμικό έλεγχο. Και εδώ μια σειρά από προτινόμενα αναγνώσματα για όσους θα θέλουν να εντρυφήσουν λίγο περισσότερο. Ευχαριστώ.